Κύριε Χρυσόγελ, ευχαριστούμε πολύ που μιλάτε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων από εδώ, από το Στρασβούργο, από την αίθουσα του Ευρωκοινοβουλίου. Ευρωεκλογές σε λιγότερο από 75 μέρες. Ποιο είναι το διακύβευμα για τους πράσινους? Καταρχήν, νομίζω το διακύβευμα για την Ευρώπη. Η Ευρώπη θα πρέπει να αλλάξει, θα πρέπει να προχωρήσει σε μεγαλύτερη ενοποίηση, να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη ομοσπονδία, αλλά με δημοκρατικό έλεγχο, με κοινή οικονομική πολιτική, αλλά και με κοινωνική πολιτική. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο πρέπει να βελτιωθεί, όχι να καταδαυστεί. Και νομίζω ότι οι πολίτες με την ψήφο τους ή με την αποχή τους θα δώσουν μια απάντηση. Πρέπει να δώσουμε όμως τη σωστή απάντηση. Αν θέλουμε να ενισχύει η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή, η αλληλεγγύη, πρέπει οι πολίτες να πάνε να ψηφίσουν και να ψηφίσουν μάλιστα εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που έχουν αυτό το όραμα και αυτή την πρόταση. Εάν καταστραφεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απονομοποιηθεί ή πάνε σε αυτό ευρωσκεπτικιστικές δυνάμεις, τότε σημαίνει ότι όχι μόνο δεν θα προχωρήσει η Ευρώπη, δεν θα υπάρχει αλληλεγγύη κοινωνική πολιτική, αλλά θα επιστρέψουμε ο καθένας μόνος του, ο καθένας και όποιος μπορεί να επιβιώσει. Οι πράσινοι έχουν μια παράδοση στην ευρωπαϊκή πολιτική τα τελευταία χρόνια. Στην Ελλάδα όμως φαίνεται να υπάρχει μια ελαφρά υποχώρηση του κινήματός τους. Ποιοι είναι οι στόχοι σας, πού οφείλεται αν υπάρχει αυτή η υποχώρηση? Νομίζω ότι οι πράσινοι πράγματι έχουν δείξει ότι κάνουν πολιτική με αξίες και με συνέχεια. Είναι η μόνη πολιτική ομάδα που από την αρχή της κρίσης μίλαγε αλληλεγγύη στην ελληνική κοινωνία και κατέθεσε προτάσεις. Έλεγε ότι τα προγράμματα αυτά δεν θα πετύχουν γιατί δεν μπορεί να τα πετύχει ούτε καμιά χώρα όπως η Γερμανία. Άρα ζητούσαν χρόνο και αλληλεγγύη και βοήθεια οικονομική προς την Ελλάδα. Και αυτό βέβαια επιβεβαιώνεται τώρα και με την έκθεση αυτή που ψηφίσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Τρόικα, που δείχνει πόσο λάθος ήταν αυτή η πολιτική, ενώ με μια διαφορετική πολιτική αυτή που προτείναν οι πράσινοι, δηλαδή με μεταρρύθμιση ευρωζώνης, με ευρωομόλογα, με στοχευμένη οικονομική βοήθεια για να αλλάξει και η Ελλάδα και με κινητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας, θα πετυχαίναμε με πολύ χαμηλότερο κόστος αλλαγές δίκαιες και ορθολογικές. Τώρα, πρέπει βέβαια να αλλάξουμε και εμείς ως κοινωνία. Πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας, να δούμε πώς θα γίνουν αλλαγές όμως δίκαια, με ισορροπημένο τρόπο, έτσι ώστε και η κοινωνία να ενισχυθεί, η κοινωνική της συνοχή και να αλλάξει η οικονομία, γιατί δεν ήταν βιώσιμη η οικονομία, και βέβαια να πάει στην άκρη αυτό το παλιό πολιτικό σύστημα, αλλά να έρθουν στο προσκήνιο ισορροπημένες και θα έλεγα δημιουργικές και δημοκρατικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις. Αυτές δηλαδή που θέλουν αλλαγές, αλλά με στόχο να ενισχυθεί η κοινωνία, να ενδυναμώσει η κοινωνία. Δηλαδή έχουν κάποιο σχέδιο. Εμείς τώρα ως πράσινοι, αυτό που βλέπω εγώ γυρνώντας όλη την Ελλάδα, είναι ότι πράσινες ιδέες και πολιτικές κερδίζουν έδαφος, γιατί έχουμε μια πρόταση η οποία συνδέει το περιβάλλον, την κοινωνική αλληλεγγύη και την οικονομία. Δηλαδή θέλουμε λύσεις που ταυτόχρονα είναι βιώσιμες, ορθολογικές και για την κοινωνία και για το περιβάλλον και για την οικονομία. Έχουμε κάνει τα λάθη μας ως χώρος, ως οργανωμένος χώρος θα έλεγα. Και γι' αυτό σε εκλογές θέλουμε και θα παρουσιάσουμε μια πράσινη λίστα, μια πράσινη όμως κοινωνική λίστα που περιλαμβάνει και ανθρώπους από την κοινωνία των πολιτών. Δεν είναι απαραίτητο μπορούμε να είναι αυτή... Μπορούμε να προδιαθέσουμε τον κόσμο για... Ποιοι θα μετέχουν περίπου στη λίστα ή ακόμα δεν είναι ανακοινωμένοι? Ναι, όχι βεβαίως. Κοιτάξτε, δεν θέλω να πω τόσο τα ονόματα, θέλω να πω τα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν να παρουσιάσουν δραστηριότητα μέσα στην κοινωνία, γιατί αντιπροσωπεύουν σωστές παραγωγικές δραστηριότητες, υπεύθυνες, αγωνίζονται για το περιβάλλον, αγωνίζονται για τα κοινωνικά δικαιώματα, για ανθρώπινα δικαιώματα, αντιπροτείνουν μια άλλη υπεύθυνη οικονομική πρόταση. Και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό. Δίνουμε φωνή στους ανθρώπους που δεν έχουν φωνή στο πολιτικό σύστημα, αλλά έχουν φωνή γιατί αυτή βασίζεται στην κοινωνική τους δράση. Κοιτάξτε, νομίζω οι άνθρωποι έχουν κουραστεί. Πολλοί έχουν κουραστεί από τους επαγγελματίες πολιτικούς που ανακυκλώνουν τα ίδια και τα ίδια. Πολύ σωστά. Ας έρθουν στο προσκήνιο, ακόμα και αν δεν είναι πολύ γνωστοί στο Πανελλήνιο. Άνθρωποι που όμως αγωνίζονται με δίκαιο τρόπο να αλλάξουμε τα πράγματα, να αλλάξουμε και την Ελλάδα και την Ευρώπη. Πιστεύετε, κύριε Χρυσόγελε, ότι οι ευρωεκλογές, η έκβασή τους, θα επηρεάσουν και τις εθνικές εκλογές? Κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως να έχουμε σύντομα εθνικές εκλογές. Κοιτάξτε, νομίζω θα έπρεπε να συζητάμε πώς η παρέμβασή μας και σε ευρωεκλογές θα αλλάξει και την Ελλάδα και την Ευρώπη. Αυτοί που μιλάνε μόνο για τις εκλογές στην Ελλάδα κάνουν ένα τεράστιο λάθος. Δεν παρουσιάζουν προγράμματα, δεν παρουσιάζουν προτάσεις, τι πρέπει να αλλάξει τη χώρα, πώς πρέπει να συγκροτήσουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο μέσα από διάλογο με την κοινωνία, και μιλάνε πώς θα καταλάβουν αυτοί την καρέγκλα στην κυβέρνηση. Και οι άλλοι βέβαια μιλάνε για το πώς θα κρατήσουν την καρέγκλα τους. Όμως η κουβέντα που πρέπει να γίνει σήμερα είναι τι θα κάνουμε ως χώρος κοινωνία, πώς θα συνεννοηθούμε για τα βασικά που πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε να ανασυγκροτηθεί πάλι η κοινωνία μας, να υπάρξει λύση για αυτούς που είναι άνεργοι, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι,
πώς θα υπάρξει λήξη για αυτούς που είναι ανασφάλιστοι, 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι, πώς θα υπάρχει μια οικονομία που παράγει. Γιατί είτε μιλάμε για χρέος, είτε για οτιδήποτε άλλο κοινωνική πολιτική, πρέπει να υπάρχει μια οικονομία που παράγει. Και εμείς θέλουμε αυτή η οικονομία που παράγει να είναι υπεύθυνη, να βοηθάει τους ανθρώπους, να μην ευημερούν οι αριθμοί. Λέμε τώρα πρωτογενώς πλεόνασμα. Τι αλλά σημαίνει αυτό για τον κόσμο? Τι σημαίνει αυτό? Βλέπετε, το αμφισβητεί και η Κομισιόν. Πλεόνασμα πρωτογενές θα είχε νόημα αν πράγματι είχαν πληρωθεί υποχρεώσεις στην κοινωνία, υπήρχαν βιώσιμα ασφαλιστικά ταμεία, υπήρχαν θέσεις εργασίας, και το θα λέει κανείς, υπάρχει και ένα πλεόνασμα. Όταν τα ασφαλιστικά ταμεία σήμερα έχουν ένα έλλειμμα 60 δις, όταν υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, υπάρχουν 2,5-3 εκατομμύρια φτωχοί που είναι στα όρια της επιβίωσης, αυτό είναι ένα τρίκ επικοινωνιακό. Θα έλεγα καλύτερα να είχαμε μικρότερο πλεόνασμα ή να είμαστε σκελισμένοι, αλλά μπορούσαμε να είχαμε μια σοβαρή πολιτική που λύνει τα προβλήματα των πολιτών. Τουλάχιστον εμείς αυτό πιστεύουμε, ότι από τα κάτω προς τα πάνω, τώρα η κοινωνία, οι κοινωνικοί φορείς, περιφερειακές αρχές, περιφερειακά συμβούλια, οι κοινωνίες, οι τοπικές, θα πρέπει να συγκροτήσουν αυτήν την ελαχτική πρόταση και για την οικονομία και για τα κοινωνικά προβλήματα και για το περιβάλλον και για την απασχόληση. Και αυτό να γίνει, αν θέλετε, μέσα από διαβούλευση και με το κοινοβούλιο, να γίνει εθνική πολιτική. Και αυτή να συζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά συνολικά με τους άλλους εταίρους, για να αλλάξουμε αυτές τις πολιτικές. Το ζητάει το Κοινοβούλιο τώρα. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, δεν είναι μόνο η Πράσινη. Ζητάει το Κοινοβούλιο μέσα σε 3 μήνες να προσαρμοστούν οι πολιτικές στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, να ενσωματωθούν τα κοινωνικά δικαιώματα σε κάθε πολιτική δημοσιονομική. Άρα έχουμε ισχυρούς συμμάχους, αρκεί το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα να αντιληφθεί ότι αλλιώς παίζεται το πολιτικό παιχνίδι στην Ευρώπη. Κύριε Σόγερ, για να κλείσουμε με αυτό, τι προσδοκάτε ως Πράσινη από τις ευρωεκλογές? Ποιος είναι ο στόχος σας, ο χειροπιαστός στόχος, ο εκλογικός στόχος ίσως? Αυτή η Πράσινη Κοινωνική Λίστα θέλουμε να έχει 1, 2, 3 ευρωβουλευτές, ώστε μαζί με την ομάδα των Πράσινων να κινήσουμε μια μεγάλη προσπάθεια να αλλάξει η Ευρώπη και η Ελλάδα, αλλά με δημιουργικό τρόπο. Δηλαδή να πάμε προς τα μπρος, όχι να επιστρέψουμε πίσω, να επιστρέψουμε ο καθένας μόνος του και καμία δηλαδή, ελπίδα μέσα από μια τέτοια διαδικασία σε μια παγκοσμιωμένη οικονομία. Δηλαδή μια μικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα δεν θα επιβιώσει μόνη της. Θα επιβιώσει όμως σε μια πιο δυνατή, δημοκρατική, κοινωνική Ευρώπη. Και αυτό είναι το ζητούμενο των ευρωεκλογών.